Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην έκτη δημητική εκδήλωση των ενεργών αιμοδοτών του Δήμου Λατσιών. Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών είναι η σύσφιξη των σχέσεων, η αλληλογνωριμία των αιμοδοτών και η προσφορά τιμής και αναγνώρισης της ομάδας αυτής των πολιτών που εθελοντικά προσφέρουν το αίμα τους στους πάσχοντες συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Ήταν γνωστό σε όλους μας το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τα νοσοκομεία για να μαζέψουν αίμα. Καθημερινές εκκλήσεις από τα ραδιόφωνα να προσέλθουν στα νοσοκομεία όσοι είχαν τη συγκεκριμένη ομάδα αίματος για επίγοντα περιστατικά. Όσοι δεν θα ενεργούσαν προγραμματισμένες εγχειρήσεις, απαραίτητα θα έπρεπε να προσκομίσουν από συγγενείς και φίλους το απαραίτητο αίμα πριν την ιατρική επέμβαση. Για την αντιμετώπιση του τότε σοβαρού προβλήματος της έλλειψης αίματος, είχε συσταθεί από το Υπουργείο Υγείας το 1977 η ΣΕΑΔ, η Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και Διαφώτισης, η οποία φέτος κλείνει 34 χρόνια ζωής. Στόχος και σκοπός της ΣΕΑΔ ήταν η διαφώτιση του κοινού και η διοργάνωση των εθελοντικών αιμοδοσιών. Άρχισε λοιπόν η διαφώτιση στις πόλεις, στα χωριά, στα σχολεία, στα σωματεία και στα καφενεία με ομιλίες και ενημερωτικά φυλάδια. Περισσότερα για τη ΣΕΑΔ θα μας πει ο πρόεδρος της, κύριος Παυλίδης. Το 1983, πριν από 28 ακριβώς χρόνια, είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά να κάνει την εμφάνισή της και η δική μας τοπική τράπεζα αίματος, τον Λατσιό, με πρόεδρο και ιδρυτή τον κύριο Κώστα Ζαμπακίδη, που απεβίωσε στις 14 Αυγούστου 2006. Το 1983 πραγματοποιήθηκε η πρώτη αιμοδοσία με 7 φιάλες αίμα και η δεύτερη αιμοδοσία με 19 φιάλες αίμα. Το 1984 26 φιάλες αίμα και το 1985 34. Από το 1983 μέχρι το 1990 οι αιμοδοσίες γίνονταν στα διάφορα σωματεία με μικρή απόδοση και με αιμοδότες τα μέλη που ανήκαν στα ίδια τα σωματεία. Το 1991 μέχρι σήμερα άρχισαν πανδημοτικές αιμοδοσίες με αιμοδότες από όλους τους χώρους των Λατσιών στην αίθουσα της Εκκλησίας, προγραμματισμένες κάθε εξάμηνο με απόδοση περίπου 300 φιάλες αίμα το χρόνο. Η Τράπεζα Αίματος των Λατσιών, η δική σας τράπεζα των αιμοδοτών, πρέπει να είναι περήφανη για το έργο που επιτελείται σε αυτήν. Τρανό παράδειγμα, την περασμένη χρονιά μέσα στα πλαίσια της 25ης Περιφερειακής Συνάντησης Τελεχών και Επιτρόπων Αιμοδοσίας, η ΣΕΑΔ μας έχει τιμήσει με βαρύτιμα κύπελλα για το πρώτο βραβείο στην προσφορά αίματος ποσότητας, για το πρώτο βραβείο στην προσφορά αίματος από τις γυναίκες και άλλα τιμητικά διπλώματα. Ανεξάρτητα από τα καλά αποτελέσματα, δεν πρέπει να αφησυχαζόμαστε. Έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε σε ψηλά επίπεδα την προσφορά μας. Οι ανάγκες στα νοσηλευτήρια συνεχώς αυξάνονται. Τα μεγάλα και σοβαρά περιστατικά, τα τροχαία δυστυχήματα και η ανάπτυξη της χειρουργικής σε νέες εξελιγμένες χειρουργικές επεμβάσεις απαιτούν περισσότερο αίμα. Για μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς χρειάζονται 8 με 10 φιάλες από αυτό το πολύτιμο υγρό που λέγεται αίμα. Σύμφωνα με τον πληθυσμό του Δήμου μας, το ποσοστό προσφοράς είναι 4-5%. Έχουμε δηλαδή αρκετά περιθώρια για βελτίωση. Καλούμε λοιπόν τους αιμοδότες μας και τα οργανωμένα σύνολα στο κάλεσμα της αιμοδοσίας να δίνουν το παρόν τους και να ανταποκρίνονται θετικά. Το ευχόμαστε από καρδιάς, αλλά μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να χρειαστεί να αιμοδοτηθεί.
Αν ανεβάσουμε ακόμα λίγο την προσφορά μας, η Κύπρος θα είναι 100% αυτάρκης και θα δίνει το καλύτερο παράδειγμα σε όλο τον κόσμο που όλοι ζηλεύουν την Κύπρο για την εθελοντική προσφορά και τον αλτρουισμό προς τον συνάνθρωπό μας. Αγαπητοί αιμοδότες, εσείς είστε οι πιο κατάλληλοι να πείσετε και τους άλλους να προσέλθουν να προσφέρουν μαζί σας αίμα. Μπορείτε να τους μεταφέρετε σωστό μήνυμα για την αιμοδοσία, ότι είναι απλή, ανώδυνη, γρήγορη, ακίνδυνη και ότι η κάθε σταγόνα αίματος που προσφέρετε είναι πολύτιμη. Στην απρόσωπη κοινωνία της αδιαφορίας, εσείς οι αιμοδότες ξεχωρίζετε για την ανθρωπιά σας, την κοινωνική σας ευαισθησία, τον πολιτισμό σας. Δίνετε δυναμικά το παρόν σας σε κάθε γιορτή ανθρωπιάς, σε κάθε αιμοδοσία. Γεμάτη όνειρα για έναν κόσμο χωρίς πόνο, πάντα χαμογελαστή, πάντα περήφανη. Δίνετε αγάπη, είναι στο αίμα σας. Δώστε λοιπόν το μήνυμα για να ενταχθούν όλοι στις τάξεις των εθελοντών αιμοδοτών. Σήμερα που μπορούμε να δώσουμε ζωή, χαρά και χαμόγελο σε αυτούς που το ζητάνε, και όπως γνωρίζετε το αίμα δεν αγοράζεται, αλλά ούτε και πωλείται. Η αιμοδοσία είναι πράξη θεάρεστη, πράξη αλτρουισμού που προσφέρει χαρά, χαμόγελο ζωής, απρόσμετρη ψυχική ικανοποίηση των αιμοδοτών, απροσμέτρητες είναι οι ευχαριστίες και ευγνωμοσύνες των αιμοληπτών. Ζωή, αγάπη, χαρά, φιλανθρωπία, ευτυχία προσφέρουν οι αιμοδότες. Ευγνωμοσύνες, ευχαριστίες, ευλογία ζωής αισθάνονται οι αιμολήπτες. Είμαστε βέβαιοι πως με τη μαζική παρουσία μας στις επόμενες αιμοδοσίες θα δώσουμε την ευκαιρία στον Δήμο μας να περηφανεύεται για τα αλτρουιστικά και φιλάνθρωπα αισθήματα των δημοτών του. Τιμούμε λοιπόν και ευχαριστούμε απόψε τους αιμοδότες που δίνουν αίμα στη δική μας τράπεζα, στην Τράπεζα Αίματος των Λατσών, με μικρή ή μεγάλη προσφορά. Τιμούμε επίσης και ευχαριστούμε τους επίσημους χορηγούς της εκδήλωσης αυτής, που ως συνήθως και πάντα είναι η ΣΠΕ Λατσών και ο Δήμος Λατσών, που με τη γενναιόδορη προσφορά τους επιτελείται η απόψινή εκδήλωση για χάρη των αιμοδοτών. Τιμούμε επίσης την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου για την παραχώρηση της αίθουσας στις αιμοδοσίες μας. Τιμούμε τις εταιρείες Χάλσπεκ, Τακτοποιία Κωνσταντινίδης, το Λαϊκό Καφεκοπτείο, την Αλφα Πίτσα, το Εστιατόριο Τζίντζερ, την Ταβέρνα Παμποστάκης, την Ταβέρνα Υπάρχο, την Ταβέρνα 3 και 1, την Ταβέρνα Χρύσαθος, τα Σουβλάκια Κυριακούς, το Εστιατόριο Κατσαρόλα και το Σουβλί, που σε κάθε μας αιμοδοσία προσφέρουν δωρεά τα προϊόντα τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε επίσης την Επιτροπή Αιμοδοσίας Λατσών που εθελοντικά προσφέρει τις υπηρεσίες της, καθώς επίσης και την εθελοντική ομάδα της Τράπεζας Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της ΣΕΑΔ, Δ. Νίκο Παυλίδη, και την Γραμματέα, κυρία Ντίνα Καρατζά, τους γιατρούς και νοσοκόμους που είναι δίπλα μας σε κάθε αιμοδοσία. Ευχαριστούμε ακόμα το Κέντρο Χριστιανά για την εξυπηρέτηση που μας προσφέρει, καθώς και την Ορχήστρα Χέρκουλες, που αφιλοκερδός απόψε μας κρατά συντροφιά με την ωραία μουσική της. Επίσης ευχαριστούμε την εφημερίδα Καρκαρίστρα και το Λατσά TV για την προβολή του έργου της αιμοδοσίας. Και τέλος ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, οικογενειακή ευτυχία, απαραίτητη για την αιμοδοσία. Σας ευχαριστώ.